ενδιαφέρον μαρκάρισμα. Ένας μεγάλος σκόρερ απέναντι σε έναν ακόμη μεγαλύτερο σκόρερ. Εδώ έκλεψε την μπάλα ο Στόνρουπ με κάποιο ενδεχόμενο φάουλ, το οποίο πάντως δεν δόθηκε. Μια φύσικα. Παπα-Νικολάου ελεύθερος για δύο. Από την πάσα του Σπανούλη Ολυμπιακός. Άντερσεν με αντίπαλο τον Ντόρση. Καλή άμυνα του Ντόρση πάνω στο σουτ. Παρ' όλα αυτά ο Άντερσεν με κρεμασμένο πάσα προσπαθεί να παίξει με πλάτη τον Στόουνρουπ. Με τα αριστερό χέρι ο Πρίτεζης τελειώνει τη φάση. Σας είπαμε, ο Σπανούλης στον Πρίτεζη προσποίηση. Πολύ όμορφη πάσα χαμηλά στον Ντόρση, ο οποίος καρφώνει και ταρακουνάει τη ρακέτα. Το rebound μακριά από το καλάθι από τον Σπανούλη. Δεν προλαβαίνει να εφνιδιάσει. Σιένα έχει επιστρέψει. Ο Σπανούλης δίνει πολύ ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Goal foul από την αριστουργηματική συνεργασία του Βασίλη Σπανούλη με τον Κώστα Παπα. Ο Ιβκοβιτς ετοιμάζει τον AC Low. Ρακότσεβιτς στον Άντερσεν που γύρισε και σκόραρε παρά το γεγονός ότι ο Ντόρση αντί του Μακάλεπ. Σπανούλης ελεύθερος για 3. 19-16. Ξαναμάζεψε στο rebound, δεύτερο επιθετικό rebound του Φόρτον. Ο Άντερσεν τιμωρεί την άμυνα του Ολυμπιακού με το ελεύθερο τσάντσουτ για δύο πόντους. Που έχει σε δίποτα, τρίποτα και βολές. Ολέβανε μια βολή ο Ντόρσεϊ, μάζεψε στο rebound και κάρφωσε προσφέροντας τον Ολυμπιακό και έναν επιπλέον πόντο από τους δύο παρκέ. Ο Άντερσεν αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, νομίζω θα μένει και ο Ντόρσεϊ. Εδώ πάλι δυο τους. Ο Άντερσεν γυρίζει και σκοράρει με το τσάντσουτ. Και σελ στη διείσδυση και στο lay-up. Ολυμπιακός σοφαρίζει 26-26. Άντιτς προσποίηση και διείσδυση. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Σκοπιανό. Ο Ολυμπιακός κρατάει στο 0. Και τώρα και Τσεβίτσιους. Ο Χάιν στο jump shoot. Ο Κέσελ μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεν τελείωσε τη φάση αυτός, αλλά ήρθε με εντυπωσιακό. Το ζήσεις με τους περισσότερους Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει διατελέσει παίκτης σε εθνικές ομάδες. Κάινς χαμηλά, γύρισε έξω χαφ. Θόρντον εναντίον Κέσελ. Θόρντον γυρίζει. Κέσελ έμεινε καρφωμένος στο έδαφος. Ούτε καν παρακολούθησε. Ζήσεις. Μακάλεπ ελευθερώνεται, ο Λό δεν πρόλαβε να παίξει άμυνα. Ο Μακάλεπ με το jump shot. Ο Σέρβος ελευθερώθηκε με μία προσποίηση και χρησιμοποιώντας το σώμα του. Ο Πρίτεζης με το αριστερό χέρι τελειώνει και αυτή τη φάση. Μεγάλο παιχνίδι από τον Γιώργο, αυτό δοκιμάζει να κάνει έξω στον Παπα-Νικολάου. Η διείσδυση από τον νεαρό, δεν δίνεται το φάουλ που έγινε πάνω στο σουτ από την επαφή με τα χέρια του Παπα-Νικολάου. Σε ανοιχτό γήπεδο η Σιένα σκοράρει με το κάρβωμα του Ρες. Όσο περνάει ο καιρός παίζει με όλο ένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πολύ όμορφη πάσα του Σπανούλη στον Ντόρση, δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, έβγαλε στον Κέσελ που σκόραρε για 3. Που παίρνει το σόλο, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Σπανούλη υπό την πειρά από το καλάθι της Σιένα. Κέσελ ξανά για 3. Με τον Ολυμπιακό δεν έχει δείξει. Τουλάχιστον με τη συχνότητα αυτή. Θόρντον χαμηλά στον Στόουνρουπ. Εύκολο καλάθι για τον Μος. Χαμηλά στον Θόρντον που προστάρει το Κετσεβίτσιους. Δύο ακόμη πόντι. Άντιτς έξω στον Κέσελ. Και από εκεί στο Μάτζαρι. Πολύ όμορφη πάσα του Βαγγέλη Μάτζαρι στον Χάινς που τελειώνει την πλάτη των Χάινς. Δεν μπόρεσε. Μακάλεπ στη διείσδυση. Αφού έφτασε εκεί, δεν μπορούσε πια να τον σταματήσει κανείς. Έχουμε ένα 29 λεπτά παιχνιδιού. Στόουνρουπ. Ρακότσεβιτς ελευθερώνεται. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για Σιένα που συνολικά μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού, ενώ ο Ζήσης εδώ στέκεται σουτάρι για 3. Είναι το 100ο τρίποντο στην καριέρα του Νίκου Ζήσης στην Ευρωλίγκα. Η διαφορά στους 10. Απάντηση από τον Πρίτεζη. 68 τους επαναφέρει στο παρκέ. Low στο jump shoot. 68-63. Σπανούλης στη διείσδυση. Καλάθι από τον Βασίλη Σπανούλη που νίκησε όπτη Σιένα. Low
εκεί έπλεξε. Τελικά βρήκε πάσα στον Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός κατάφερε εδώ να τελειώσει. Φάουλ του Σπανούλη στον Σύση. Ο Βασίλης Σπανούλης θα φύγει από το παιχνίδι. Αφορτωμένος με... στην απέναντι πλευρά στον Λό. Χαμηλά στον Πρίντεζη, 70-69. Ο Ολυμπιακός στον έναν πόντο. Λό. Ποστάρει τον Μακάλεπ, κάρφωμα από τον Ντόρσεϊ, Ολυμπιακός μπροστά, 70-71. Με επιμέρους σκορ σε αυτή την περίοδο, την Σιένα μακριά από το καλάθι του Μακάλεπ. Άντερσεν, βγήκε άμυνα πάνω στο σούτ, αλλά ο Άντερσεν πάλι θα πρόλαβε να σκοράρει. 25 πόντια από το μας τον Ολυμπιακό που έχει την μπάλα με τις δύο ομάδες σώπαλες. Ο Λό εκτελεί, 73-75, ξανά μπροστά, ο πολύ σκληρός για Λό. Ο Πρίτεζης δοκιμάζει για τρεις και σκοράρει, 73-78. Πολύ μεγάλο σουτ από τον Γιώργο Πρίτεζη με 1-33 για το τέλος, που δίνει άρα 5 πόντων στον Ολυμπιακό. Κακή πάσα του Μακάλεπ. Ο Ολυμπιακός πια αγκαλιάζει τη νίκη. Νέο time out στα όρια του αγωνιστικού χώρου. Μος Μακάλεπ δοκίμασε για τρεις στο σίδερο, rebound από τον Λό. Ο Ολυμπιακός κρατάει πια τη νίκη στα δικά. Σύσης χαμηλά στον Άντερσεν που καρφώνει, 75-81. Ο Σλούκας στέλνει τον Ολυμπιακό σε απόσταση 7 πόντων. Απαιτούνται πια πάνω από 2 σουτ για να ανατρέψει την κατάσταση σε 1. Και μόνο 18 δευτερόλεπτα. Ο Μόρς δοκιμάζει για 3. Ο Άντερσεν στο rebound βγάζει την μπάλα έξω. Ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής στην πρώτη πράξη του δράματος με τη Σιένα από την Παλαέστρα. Στην τέταρτη περίοδο, οι λιγοστοί 6 που ήρθαν από την Αθήνα και καμιά 20 Έλληνες φοιτητές που ήρθαν από τις γύρω πόλεις ακούγονται για πρώτη φορά απόψε να φωνάζουν το όνομα της ομάδας τους, Ολυμπιακός. Χύνει το πρώτο αίμα της σειράς, κάνει το 1-0 μέσα στη Σιένα, αποκτά το πλεονέκτημα. Τώρα πια είναι αυτός που θα ελέγξει τη μοίρα της σειράς.